Η Μπέλα, η προγονή του Κροντιρά, εντελώς ανεξήγητα γκρεμίζεται από τα βράχια στη θάλασσα. Και το ίδιο ανεξήγητα, ο Πέτρος Γεράνης βρίσκεται δίπλα της μέσα στο νερό και τη σώζει από βέβαιο πνιγμό. Ο Σπύρος Αβδουλίδης και ο γιατρός του ξένιου Δία που την εξετάζουν αποφαίνονται πως η κατάστασή της δεν εμπνέει καμιά ανησυχία. Η Δάφνη Κυριαζοπούλου αρχίζει την έρευνα για τη διαλεύκανση της προσωπικότητας του Μάριου Μπάστα. Ο Φίλιππας Δημητρακόπουλος, βετεράνος του αστυνομικού ρεπορτάζ, συμβουλεύει τη Δάφνη να κρατηθεί μακριά από τον επικίνδυνο αυτό άνθρωπο, γιατί πρόκειται για μια από τις πιο αντιφατικές και ανεξιχνίαστα εγκληματικές προσωπικότητες. Και της διηγείται ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που δεν αναφέρθηκε στη δίκη. Όταν ο Μάριος Μπάστας ήταν μικρός, γκρέμισε στα θεμέλια της αναγυρώμενης εκκλησιάς του χωριού του τον καλύτερο παιδικό του φίλο για λόγους εκδίκησης. Τρομοκρατημένη η Δάφνη φτάνει στον ξένιο Δία, όπου πληροφορείται για το ατύχημα της Μπέλας και την περίεργη ανάμεξη του Γεράνη. Τρέχει στην Μπέλα και προσπαθεί να της εκμεύσει ενοχοποιητικά στοιχεία επηρεασμένη από τις πληροφορίες που πήρε από το Δημητρακόπουλο. Στα Γιάννηνα, η Αθηνά Δούκα, βασανισμένη από τύψεις και ενοχές, αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στο γιο της για τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή του πατέρα του. Την ίδια στιγμή, ο Φίβος και η Ελένη παρακολουθούν το σπίτι του Δούκα. Γεια σας. Γεια σας. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Πολύ ευχαριστώ. Τι θέλετε? Αυτό το αρχοντικό εκεί απέναντι κατοικείται. Και βέβαια κατοικείται. Γιατί μου φάνηκε σαν εγκαταλελειμμένο. Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Εσύ γιατί ενδιαφέρεστε? Είμαστε φοιτητές και κάνουμε μια μελέτη για τα παλιά αρχοντικά σπίτια. Όσα βέβαια έχουν απομείνει στα Γιάννηνα. Και για την ιστορία τους. Ένα λεπτό. Κύριε Νίκο, τα παιδιά από εδώ διαφέρονται για το σπίτι απέναντι. Τελείωσες? Τελειώνω. Θέλετε τίποτα? Όχι, πήγαινε. Κι έτσι ο Δούκας παρέμεινε ο τυχερός κληρονόμος του σπιτιού. Και μαζί με αυτό κληρονόμησε και μια γριά μαγείρισα που πέθανε μετά από λίγο. Και μια μικρή πρετριούλα, τη Φιλίτσα, που το σκάσε με ένα φαντάρο. Ύστερα από αυτό, οι πυρέτριες διαδέχονταν η μια την άλλη. Ο Δούκας ριγνότανε σε όλες και δεν στέριωνε καμιά. Οι μισές φεύγανε μοναχές τους και οι άλλες μισές τις έδιωχνε η κυρία Αθηνά. Μια από αυτές όμως στέριωσε. Η Χαρίκια. Αυτή ήταν και η πιο τυχερή άτυχη από όλες. Τι εννοείται τυχερή άτυχη? Αυτή ήταν μικροπαντρεμένη και είχε και δυο παιδιά. Ως φαίνεται τον αγάπησε τον Δούκα. Αυτό όμως μαθεύτηκε, γιατί κατέβηκε πεθερά της από το χωριό της, πήρε τα παιδιά και τα έστειλε στη Γερμανία όπου δούλευε ο πατέρας τους. Και τι απόγεινε αυτή η Χαρίκλια? Εδώ είναι που σε θέλω. Χαθήκανε τα ίχνη της, λες και άνοιξε η γης και την κατάπιε. Θα ακούσεις εδώ στα Γιάννενα να λένε πως δεν μπόρεσε να το βαστάξει που της πήραν τα παιδιά και αυτοκτόνησε, ότι άλλαξε όνομα και πήρε τον κακό δρόμο, ότι τη σκότωσε ο Δούκας και τη φούνταρε στη λίμνη. Να δεις που φτάνει η φαντασία και η κακία του κόσμου. Για μένα, αν με ρωτήσεις, θα σου πω πως τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια για σας? Ότι πήρε τον ματιόν της και έφυγε. Πού πήγε και τι απέγινε,
Μονάχα ο Θεός το ξέρει. Και πώς μπορεί να μάθει κανένας για αυτή τη γυναίκα? Ζει ή πέθανε? Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να ξέρει εκτός από το Δούκα ίσως να είναι η γυναίκα του. Να μας το πει την τελευταία στιγμή, λίγο πριν πεθάνει. Δεν καταλαβαίνεις. Για να μην μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Αν μας το έλεγε νωρίτερα, θα ρωτούσαμε πώς και γιατί. Θα ζητούσαμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Και ίσως αποδεικνυόταν ότι φταίει και αυτός για την όποια κατάληξη της μάνας μας. Τον μισείς ακόμα? Όχι. Δεν τον μισώ. Ήταν καλός πατέρας. Ήταν. Μας ανέθρεψε, μας σπούδασε. Μας ρώτησε όμως αν μας λείπει η μάνα μας ποτέ. Τον αδικείς. Τι είναι, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Πες το, είμαι προετοιμασμένος και για το χειρότερο. Ίσως θα έπρεπε να σου το είχα ζητήσει από την πρώτη μέρα. Τώρα, για τι πράγμα πρόκειται? Χρειάζομαι ένα δικό μου δωμάτιο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν μπορώ να δουλέψω σε ένα χώρο που δεν είναι αποκλειστικά δικός μου. Τις νύχτες που κοιμάσαι, κι εγώ θέλω να σημειώνω κάποιες σκέψεις μου, δεν σηκώνομαι για να μην σε ξυπνήσω. Με αποτέλεσμα την άλλη μέρα να μην θυμάμαι τίποτα. Αγάπη μου, αυτό είναι όλο κι όλο. Κι εγώ δεν ξέρω που πήγε ο νους μου όταν σε είδα να μαζεύεις αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Φυσικά χρειάζεσαι ένα δικό σου δωμάτιο. Και δεν έπρεπε να μου το πεις εσύ, έπρεπε να στο έχω εγώ έτοιμο. Λοιπόν, από τώρα, από τούτη τη στιγμή, αυτό το δωμάτιο είναι αποκλειστικά δικό σου. Μα... Δεν έχει μα. Εγώ είμαι ο διευθυντής και ό,τι λέω γίνεται. Δεν σε βλέπω και πολύ ευχαριστημένη. Συμβαίνει και τίποτα άλλο? Ναι. Υποψιάζομαι πως κάποιος μπήκε στο δωμάτιο και έψαξε το δημοσιογραφικό μου υλικό. Τώρα, σοβαρολογείς? Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι. Πάντως βρήκα το βαλιτσάκι μου ανοιχτό και το κλειδί πάνω στην κλειδαριά. Μήπως το έχεις ξεχάσει εσύ η ίδια, για θυμίσου. Δεν ξέρω. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Και σου λείπει τίποτα από το υλικό σου? Δεν κοίταξα. Δεν πήγε ο νους μου εκεί. Και πού πήγε ο νους? Σε σένα. Σε μένα. Γιατί? Σκέφτηκα μήπως έψαξες για τον άνθρωπο με την πλαστή ταυτότητα. Και ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο λιλιπούτιος που χωράει εδώ μέσα? Φαντάζομαι πως κάνεις χιούμορ, ε? Μα μόνο με χιούμορ μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μια τέτοια υποψία. Από το πολύ πάθος για το αστυνομικό ρεπορτάζ έχεις θολώσει. Δεν καταλαβαίνεις ούτε τι κάνεις ούτε τι βλέπεις. Έλα, συνέλθε. Τακτοποίησε πάλι τα πράγματά σου και αν μπορείς μάζεψε και τα δικά μου. Σε μισή ώρα θα στείλω μια γυναίκα του προσωπικού να τα μεταφέρει σε ένα άλλο δωμάτιο. Μα γιατί να μεταφερθείς εσύ και όχι εγώ? Είπαμε, γιατί εγώ είμαι ο διευθυντής και ό,τι λέω γίνεται. Αλλά αν με χρειαστείς θα είμαι στο γραφείο. Κώστα. Σε ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Για όλα. Έλα, πες το. Άσε. Άλλη φορά. Oh.
Έλα, Ναταλία μου, η πορτοκαλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες τον κόπο. Όχι, για το όνομα του Θεού, τον κόπο. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, Ναταλία μου. Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Δεν προβλέπω και μεγάλη προσέλευση στη συναυλία. Τι τους θέλεις τους πολλούς. Καλύτερα λίγοι και εκλεκτοί. Φυσικά. Φυσικά δεν θα ήθελα να πιέσω κανέναν, αλλά... Αλλά να σκέφτομαι πάλι ότι... Μια και το πούλμαν θα πάει που θα πάει... Γιατί να μην καλέσουμε κανένα φίλο... Κι ας μην είναι του συλλόγου. Πολύ ωραία ιδέα, ναι. Ωραία. Αλλά ποιον? Το γιατρό του ξενοδοχείου, Φερρυππίν. Και γιατί όχι και το διευθυντή. Ακόμα και τη μνηστή του, τη Δεσποινίδα Κυριαζοπούλου. Ω, η Ντάφνη δεν φαντάζομαι να μπορέσει να έρθει στην κατάσταση που βρίσκεται. Συμβαίνει τίποτα? Βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της. Δεν καταλαβαίνω. Θα στο εξηγήσω με δύο λόγια. Ήρθε εδώ στο ξενοδοχείο για να βρει το μνηστήρα της. Και έπεσε απάνω σε ένα φυγόδικο δολοφόνο. Πολύ ενδιαφέρον. Και πού να ακούσεις τη συνέχεια. Ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος, υπήρξε ο πλατωνικός, μεγάλος ερωτάς της. Και ποιο είναι το έγκλημα που έκανε? Λένε πως δολοφόνησε μια μαθήτριά του. Εκείνη βέβαια αμφιβάλλει. Γι' αυτό τρέχει από εδώ και από εκεί. Συγκεντρώνει στοιχεία, ρωτάει, συμβουλεύεται ανθρώπους που τον γνώριζαν κάποτε, θέλοντας να εξιχνιάσει το μυστήριο που κρύβει αυτός ο άνθρωπος. Και από την άλλη μεριά έχει το μυστήρα της, που αγωνίζεται, με πολύ λεπτότητα βέβαια, να καταλάβει τι συμβαίνει. Καημένο κορίτσι, πολύ το συμπονώ. Τραγικές φάσεις μας παίζει καμιά φορά η ζωή. Θα ήθελα πάνω να την καλέσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Άμπα, δεν φαντάζομαι να μπορέσει να έρθει, γιατί το μυαλό της είναι προσκολλημένο σε αυτόν τον άνθρωπο. Το ξέρεις εσύ? Σου είπε ποιος είναι? Όχι. Την παρακάλεσα να μην μου πει, για να μην βρεθώ κάποια μέρα σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι, καλά. Μια χαρά. Θα δούμε. Ναι, το Ρένο ή τη Μάρθα. Όποιον να είναι. Τι, κανένας δεν απαντάει? Μια στιγμή. Ναι, όποιος έρθει πρώτος, σε παρακαλώ πολύ. Έρχομαι! Όχι, Μιχάλη μου, δεν το λέω σε σένα. Ένα λεπτό, γιατί κάποιος χτυπάει την πόρτα. Περίμενε. Μπορώ να περάσω? Περάστε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Έλα, Μιχάλη, με ακούς? Όποιος έρθει από τους δύο πρώτες, να με πάρει οπωσδήποτε τηλέφωνο. Εντάξει? Έλα, σε κλείνω τώρα. Γεια σου. Καθίστε. Σας ακούω. Χθες βράδυ κάναμε μια συμφωνία αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και πριν από λίγο, στη ρεσεψιόν, με αντιμετωπίσατε με φοβερή καχυποψία. Γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις σχετικά με το δυστύχημα της Μπέλας? Και προπάντων, γιατί αυτό το ύφος? Τι μεσολάβησε από χθες μέχρι σήμερα? Τι άλλο πρέπει να μάθετε για να με εμπιστευτείτε? Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εμπρός. Ναι, περιμένω. Έλα, Μάρθα μου. Ναι, όχι, δηλαδή δεν είμαι ακριβώς μόνη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άκουσε παρακαλώ πολύ τι σε θέλω. Θυμάσαι μια κοπέλα που είχε φέρει ο Δημητρακόπουλος για βοηθό του και τελικά κατέληξε διορθωτής γιατί την ημέρα δούλευε? Α, μπράβο. Πώς τη λένε, θυμάσαι? Τασία, ναι. Τασία Χαϊδούλη. Θέλω να μάθεις το συντομότερο δυνατόν το τηλέφωνό της και να με πάρεις τηλέφωνο. Σε κλείνω τώρα, γεια. Πού πάτε, γιατί φεύγετε? Κάτι μου λέγατε πριν μας διακόψουμε. Ύστερα από το όνομα που αναφέρατε στο τηλέφωνο, νομίζω πως είναι μάτι το να επιμείνω άλλο. Τη γνωρίζετε την Τασία Χαϊδούλη? Και πολύ καλά, μάλιστα. Και ξέρω από τώρα τι θα σας πει. Και δεν φοβάστε τι θα μου πει? Αν την πιστέψετε, ναι. Και τότε, τι θα κάνετε τότε? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως πως θα την πιστέψετε. Και αν κάνετε λάθος? Αν όλα όσα μου πει με κάνουν και πάω κατευθείαν στην αστυνομία? Τότε θα προσπαθήσω να φύγω. Δεν πιστεύω όμως πως θα καταφύγετε στην αστυνομία. Δεν θα το κάνετε. Γιατί πάνω απ' όλα,
Σας ενδιαφέρει το ρεπορτάζ που θα βγάλετε από μένα. Και γι' αυτό με θέλετε ελεύθερο. Ελεύθερο, δεσμευμένο. Για να σας εμπιστεύω με την κάθε σκέψη μου και να καταγράφετε την κάθε κίνησή μου. Δεν είναι έτσι? Αν ήμουν αβέβαιη... Ξέρω. Θα με είχατε παραδώσει στις αρχές. Κρίμα, γιατί χθες βράδυ στη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Μαρτίνη σας άκουσα να αγωνίζεστε να τον πείσετε για την αθότητά μου. Και σήμερα αγωνίζεστε να πείσετε τον εαυτό σας για την ενοχή μου. Και σας ξαναρωτάω, τι μεσολάβησε από χθες μέχρι σήμερα? Τίποτα. Απλώς προσπαθώ να σας εμπιστευτώ. Αισθάνομαι άσχημα που σας βασανίζω για το δίκιο μου. Και λυπάμαι που δεν κατάφερα να διώξω τις αμφιβολίες σας σχετικά με την αθότητά μου. Αλλά σας παρακαλώ, κάντε μου μια τελευταία χάρη. Δέστε την Τασία Χαϊδούλη, μιλήστε της. Ή δέστε οποιονδήποτε άλλο. Μην πείτε όμως σε κανένα ότι βρίσκομαι εδώ, στο ξενοδοχείο. Σας έχω δώσει το λόγο μου. Και δεν πρόκειται να αλλάξω τακτική, αν δεν σας ενημερώσω. Σ' ακούω. Για πες μου. Όλα αυτά για μένα. Όλα αυτά. Μα πώς μπορώ να φάω τόσα πράγματα? Τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Όρεξη έχω. Μου την έχεις ανοίξει εσύ. Αλλά αν φάω τόσα πράγματα θα παχύνω και τότε... Τότε? Μπορεί να μη σ' αρέσω. Θα μ' αρέσεις όπως και να είσαι. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Στο έχω ξαναπεί νομίζω. Στις γυναίκες δεν προσέχω μόνο τα εξωτερικά χαρίσματα. Δηλαδή? Με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Με ενδιαφέρει η μόρφωση, η ανωτερότητα, η ευαισθησία. Η ανθρωπιά. Και εσύ, δόξα τω Θεώ, από αυτά είσαι γεμάτη. Μέχρι τα μπούνια που λέμε. Μπούνια? Τι θα πει μέχρι τα μπούνια? Δεν έχεις κάνει το ναυτικό? Μπούνια είναι μια ναυτική λέξη και σημαίνει κάποιος που είναι γεμάτος. Φορτωμένος μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, κατάλαβες? Εσύ υπηρέτησες το ναυτικό? Όχι, αλλά ένα φεγγάρι έκανα σε καράβι. Ο πατέρας μου έβαλε δηλαδή. Για να σκληραγωγηθώ, έλεγε. Τι συμβαίνει, δεν με πιστεύεις? Όχι, άλλο σκέφτομαι. Είπες πριν πως τη γυναίκα δεν σε ενδιαφέρουν τα εξωτερικά χαρίσματα. Ναι, το είπα και το ξαναλέω. Είσαι τόσο νέος. Τόσο όμορφος. Οι άντρες στην ηλικία σου δεν προφέρουν να προσέξουν τα εσωτερικά χαρίσματα μιας γυναίκας. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας από αυτούς που προλαβαίνουν. Βλέπεις, οι άντρες της ηλικίας μου σήμερα είναι όλοι φαλοκράτες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ενώ εγώ... Ενώ εσύ... Εγώ πρώτον δεν είμαι φαλοκράτης. Και δεύτερον, από γυναίκες με πλούσια εξωτερικά χαρίσματα έχω μπουχτίσει. Από τόσο νέος? Ναι, από τόσο νέος. Ίσως γιατί βγήκα μικρό στην πιάτσα. Πιάτσα? Ναι, πιάτσα. Μισέ σοκάρι λέξη, είναι ιταλική και σημαίνει πλατεία. Κόσμος, κίνηση, ζωή. Στην Ιταλία λένε μια φράση. Lasse il ragazze, va in piazza. Και σημαίνει ας το παιδί να βγει στη ζωή, να γνωρίσει τον κόσμο. Έζησες και στην Ιταλία? Ένα μήνα. Είχαμε πάει εκεί με το καράβι και πέσαμε πάνω στην απεργία των λίμεν εργατών. Εκεί γνώρισα και έναν Ιταλό. Έλεγε ότι είναι κόμις. Και ήθελε να με υιοθετήσει. Δεν είχε παιδιά? Στην Νάπολη τα Λάνια είναι όπως στην Αγία Βαρβάρα εδώ τα τσιγκανόπαιδα. Δεκάδες. Όμως εκείνος ήθελε εμένα. Τέλος πάντων. Άντε, γεια μας.
Πατέρα, μου λες τι μπορεί να ζητάει μια όρημη γυναίκα από ένα όμορφο νεαρό που μπορεί να είναι γιος της. Ρωτάς με αφορμή τη κυρία Πάσχου εδώ δίπλα μας και τον νεαρό συνοδότης. Ναι, αυτή κανονικά είναι μητέρα του. Η κυρία Πάσχου είναι χείρα. Δεν έκανε παιδιά. Γιατί δεν απαντάς άμεσα στην ερώτησή μου. Ναι, με συγχωρείς. Καμιά φορά ο νους μου τρέχει και... Μπορείς, σε παρακαλώ, να επαναλάβεις την ερώτησή σου. Λέω, τι μπορεί να ζητάει και εννοώ να προσδοκά η κυρία Πάσχο από το νεαρό συνοδότης. Υποθέτω να της καλύψει κάποιες ανάγκες της. Να αναπληρώσει κάποιο κενό. Κάτι που της λείπει, κάτι που δεν έζησε. Κάτι αποθυμένο, ίσως, που ζητά επιτακτικά τη δικαίωσή του. Καλά, εσύ είσαι πάντα καλός και επικής με όλους. Όχι με όλους, Βιατρίκη μου, όχι με όλους. Όχι. Με ποιους τότε? Με αυτούς που χρειάζονται την επίοικια και την καλοσύνη μας. Τους αδύναμους. Με αυτούς που πληγώνονται. Μην ξεχνάς ότι είμαι χειρουργός. Και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς η καθημερινή επαφή με τον ανθρώπινο πόνο δεν σε έχει κάνει σκληρό. Θα μπορούσε κι αυτό. Βέβαια και θα μπορούσε. Στην περίπτωση που θα εμπορευόμουν την επιστήμη μου και θα τοποθετούσα την αξία μου στην εμπορικότητά της και όχι στις ανθρώπινες ιδιότητες της καλοσύνης, της αλληλεγγύης, της αγάπης. Όπως και ο νεαρός συνοδός της κυρία Πάσχου εμπορεύεται την ομορφιά του. Ίσως. Πάντως από τους δύο αυτόν λυπάμαι περισσότερο. Πολύ σωστά, Βιατρίκη. Πολύ σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση αυτός είναι ο αδύνατος και ας πιστεύει πως είναι ο δυνατός. Αυτή είναι η τραγικότητά του. Τι λένε λοιπόν εδώ ο πατέρας και κόρη? Ω, φιλοσοφούμε. Πρωί-πρωί, μπράβο κέφια. Η άλλη? Μόνο η κυρία Πάσχου. Καφέ, γάλα, τσάι. Καφέ. Καφέ παρακαλώ για την κυρία. Ώστε κέφια λοιπόν πρωί-πρωί. Ναι, Λέλα μου, γιατί εσύ δεν έχεις κέφια? Εγώ δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα. Μπα, γιατί? Γιατί είμαι τρελή γι' αυτό. Ξημερώθηκα διαβάζοντας ένα αστυνομικό της Αγκάθα Κρίστη. Κανένα καινούριο, μην το δανείσετε. Βέβαια, στιέφεσαι. Γεια σιγά, γεια σιγά. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να μας πιάνει πανικός. Στο κάτω-κάτω δεν ξέρουμε αν πράγματι είναι ο Μάριος Μπάστας, αυτός που εμφανίστηκε στα Γιάννενα. Κι εγώ σας λέω πως αποκλείεται να είναι. Μη μας πεις πάλι για το παραμύθι της λίμνης, γιατί σήμερα δεν έχω όρεξη να γελάσω κανάσι μου. Το παραμύθι της λίμνης, ρε Μπουμπούνα, το είπα για να καθησυχάσω τις γυναίκες γι' αυτό. Ναι, σιγά που τις καθησύχασες. Εμένα όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι η γυναίκα μου, είχε φιάλτες. Φώναζε, με πνίγουνε, με πνίγουνε. Νόμιζε πως ήταν η κεραυροσύνη που την πνίγει όλη η πασιά στη λίμνη. Ξέρεις τι μου ζήτησε, ε? Να πάω τρεις μετά τα μεσάνυχτα να ξυπνήσω όταν αυλίδι και να μου δώσει κανένα ηρεμιστικό. Τα ίδια και δικιά μου, μη στενοχωριέσαι. Κάθε φορά που πήγαινα να κοιμηθώ, άρχιζε. Ξύπνα, ροχαλίζεις. Τι λες? Τυχερός είσαι που την έχεις μακριά. Έννοια σου και εκεί που είναι δεν πάβει να μεταράζει. Κάθε μέρα που τηλεφωνιέμαι με το γιο μου τον Νίκο, το ίδιο τροπάρει. Η μαμά ανησυχεί, η μαμά είδε κι άλλο κακό όνειρο. Ρε, ξέρετε ποια βλέπεις τον ύπνο της? Ποια? Τη Σαρίμπε, την Έλλη. Λέτε ένα βρικολάκια σε, ρε παιδιά. Κουνήσου από τη θέση σου, Χριστιανέ μου. Καλά, ρε παιδί μου, ένα αστείο είπα. Δεν κάνουν αστεία τέτοιες ώρες. Μιλάνε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Έχει δίκιο ο Θανάσης. Τι δίκιο έχει? Μόνο με το χιούμορ μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την παλιό κατάσταση. Α, έτσι βέβαια. Εσύ, Μιλτιάδη, νόμιζα ότι θα είσαι ψύχρεμος, αλλά από ό,τι βλέπω είσαι και εσύ φοβισμένος, ε? Είμαι. Πάντως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι και οι τρεις είμαστε συνυπεύθυνοι. Καθίστε. Δεν πειράζει. Να καθίσουμε εδώ. Δίπλα, πάλι κοντά είμαστε. Πάλι θα τα λέμε.
Αλλά οι άντρες σας πού είναι? Δεν φάνηκαν από εδώ. Όχι. Είμαστε εδώ με τη Βεατρίκη αρκετή ώρα. Περίεργο. Εμένα σηκώθηκε από τα άγρια χαράματα. Πού πας, Χριστιανέ μου, του λέω, ακόμα δεν έφεξε. Αλλά... Κι εσείς γιατί αργήσατε να κατεβείτε για πρωινό? Γάλα, τσάι, καφέ. Καφέ, παρακαλώ. Κι εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κοιμήθηκα καλά απόψε. Δεν έστελνες τον Ορέστη να του δώσω κανένα χαπάκι? Τον έστελνα, αλλά πού να κουνηθεί αυτός? Δηλαδή, τι αισθανόσουν, ενοχές? Ενοχές? Τι ενοχές? Όχι, όχι. Απλώς, άρχισα να διαβάζω ένα ρομάντζο και όταν αποφάσισα να το αφήσω, είχε ήδη χαράξει. Ποιο ρομάντζο, θυμάστε τον τίτλο? Ναι. Το κορίτσι της Ιδονής. Το έχω διαβάσει. Πορνογράφημα. Περίεργο. Δεν το κατάλαβα. Μου άρεσε όμως η πλοκή. Η πλοκή των ζευγαριών εννοείται, γιατί στο βιβλίο γίνονται τα συμπλέγματα του Λαοκόντος. Ναι, βέβαια ήταν λιγάκι τολμηρό. Και εσύ, Ισμήνη? Τι εγώ? Λέω, κι εσύ το έριξες στο διάβασμα και άργησες να ξυπνήσεις. Ποιο διάβασμα? Μ' άφησε ο φίλος σου να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Τον μπερμπαντάκο, ώστε όλη τη νύχτα. Μπράβο, ενεργητικότητα. Όχι αυτό που νομίζεις. Ούτε διατύχει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα, κάθισε. Όχι, καθίστε εδώ, γιατί θα πάω μια βόλτα εγώ. Εγώ στις 12 θα φύγω για την Αθήνα. Αν θέλεις να έρθεις μαζί μου, μην το ξεχάσεις. Εντάξει, θα σε δω αργότερο. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ναταλία. Τι ώρα είναι αυτή που έρχεσαι για πρωινό? Μη μου πεις ότι ξενύχτησες κι εσύ διαβάζοντας. Δεν τρελάθηκα να ξενυχτήσω διαβάζοντας. Η νύχτα είναι να ξεκουράζεται το κορμί και το μυαλό. Κι εγώ κοιμήθηκα σαν αγγελούδι. Ξύπνησα μια χαρά, κατέβηκα, πήρα ένα ωραιότατο πρωινό, παρέα με το μοναχικό κύριο Γεράνη. Αχ, αλήθεια, τι θαυμάσιος άνθρωπος. Και επειδή δεν βρήκα κανένα σας, κατέβηκα στην παραλία κάνοντας παρέα με τους γλάρους και αγναντεύοντας το απέναντι τοπίο που ήταν θαυμάσιο. Εσύ, Ναταλία μου, όλα θαυμάσια τα βρίσκεις. Μα αφού είναι όλα θαυμάσια, πώς να τα βρω απέσια? Δεν είπα κι απέσια. Α, κατάλαβα. Κακόκεφη ξύπνησες, έτσι? Και εσείς, κυρίες μου, είσαστε κακόκεφες ή κάνω λάθος? Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Όλες τους είναι κακόκεφες. Όλες. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να τους ξαναφτιάξουμε το κέφι. Πολύ ωραίο. Και κάτι πολύ εύκολο. Λοιπόν, προτείνω να πάμε με τα πόδια ως το ναό του Ποσειδώνος, γιατί δεν είναι καθόλου μακριά. Συμφωνείτε? Δεν τρελάθηκα τέτοια ώρα. Αλλά... Εγώ προτείνω κουμκανάκι. Μέσα. Κι εγώ. Κι εγώ. Για λίγη ώρα. Και εσύ, Βρούτε. Πω, πάει. Χάλασε ο κόσμος. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι ο Μπάστας γύρισε στην Ελλάδα. Ακόμα και αν παραδεχτούμε ότι ζει κάπου στην Ευρώπη ή στην Νότια Αμερική, σίγουρα θα έχει φτιάξει κάποια κατάσταση. Κορόιδο να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει πίσω. Να κάνει τι δηλαδή? Να πάρει εκδίκηση. Ο Μπάστας. Από ποιον και γιατί? Αυτός ήταν ένα άκακο αρνί. Αλλιώς δεν θα άφηνα τον εσύρουνε στα δικαστήρια. Μην ξεχνάς όμως ότι αυτό το άκακο αρνί το έσκασε από το στόμα του λύκου. Καλά τώρα. Κάποιος τρελός τον βοήθησε. Αυτός δεν ήταν ικανός για τίποτα. Μονάχα να παραδίνει μαθήματα και να τον αγαπάνε οι μαθητές του. Δεν μου λέτε, μήπως πραγματικά τότε οι μαθητές του το βοηθήσανε στην δραπέτευση? Ωχ, αδερφέ, αυτές τώρα είναι ιστορίες για αγρίους. Από ό,τι θυμάμαι, έτσι είχε. Καλά, μωρέ, τότε πολλά διαδόθηκαν. Ακόμα ότι και την δραπέτευσή του την οργάνωσε ο δικηγόρος του. Πώς τον λέγανε, μωρέ, ο Διαμαντογιάννης. Εγώ δεν το αποκλείω. Τι δηλαδή? Μονάχα ο δικός μας ξέρει να τα μαγκώνει. Αν πράγματι τον βοήθησε ο Διαμαντογιάννης, τότε σίγουρα θα πρέπει να είναι και αυτός που τον έφερε πίσω. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πει ο δικηγόρος μας, ο Κοντογιώργης. Πούντος να τηλεφωνήσει, εγώ άρχισα να πεινάω, σε έχεις φάει. Και ίσως ένας από τους τρεις μας χρειαστεί να πάει στα Γιάννενα για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, αν πράγματι
γύρισε ο Μάριος Μπάστας. Δεν μου λέτε, και αν ήρθε με στοιχεία για να ψηλάψει τις δίκες, τότε τι γίνεται? Στοιχεία. Και από πού τα βρήκε τα στοιχεία ύστερα από τόσα χρόνια? Ξέρω. Κοντογιώργη ήταν. Ναι. Μιλτιάδη, τι γίνεται, πού είναι οι άλλοι, τι πάθατε και οι τρεις? Τίποτα, καλά. Α, να, μόλις μπήκανε τα παιδιά, ωραίες είναι το Θανάση. Οι γυναίκες τους ανησυχούν. Εδώ στην τραπεζαρία τα γκαρσόνια μαζεύουν τα τραπέζια. Πήρατε πρωινό? Εγώ πήρα, εδώ μέσα δηλαδή. Τα παιδιά δεν ξέρω, πήρατε πρωινό? Ναι, ναι, πήρανε. Ναι, άντε κατεβείτε λοιπόν, σας περιμένουμε. Εντάξει, Σπύρο μου, ερχόμαστε. Γεια. Μαβουλίδης ήταν. Και γιατί του πες ότι πήραμε πρωινό? Δεν ξέρω. Μαβουλίδης είναι παμπώνυρος, δεν πρέπει να υποψιαστεί τίποτα. Άντε πηγαίνετε τώρα, γιατί σας περιμένουν οι γυναίκες σας. Εγώ θα μείνω εδώ, να περιμένω το τηλεφώνημα του Κοντογιώργη. Μπρος. Έλα, σε περίμενα. Άστο, άστο. Ό,τι είναι θα μας τα πει μετά ο Μιλτιάδης. Έλα. Τέλος πάντων, πάμε. Κώστα, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος για ανησυχία. Καλά, ποιος τα έβγαλε όλα αυτά? Ποιος σκέφτηκε ξαφνικά τον Μάριο Μπάστα και τον φαντάστηκε να κυκλοφορεί έξω από τον τόπο του εγκλήματος? Ταρακουνήθηκαν γερά πάντως. Δεν λες τίποτα. Από το πρωί είναι κλεισμένοι στο δωμάτιο του Δούκα. Ούτε για πρωινό δεν κατέβηκαν ακόμα και κοντεύει μεσημέρι. Και οι γυναίκες τους? Είναι στην τραπεζαρία. Και περιμένουν ανήσυχες και τρομαγμένες να δουν τι αποφάσισαν οι άντρες τους. Θα μείνουν ή θα επιστρέψουν στα Γιάννενα. Λες και είναι στο χέρι τους. Καμιά φορά σκέφτομαι πως αν επιθυμούσα εκδίκηση, η καλύτερη είναι να δω τον τρόμο στα μάτια των ενόχων. Εγώ τη θέλω την εκδίκηση. Και οι θεοί τη θέλουν. Είναι το κίνητρο για την αποκατάσταση της αδικίας. Γι' αυτό πρέπει να τη θέλεις κι εσύ. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Εμπρός. Έλα, Παύλο. Ναι, έκλεισε η γραμμή. Λέγε. Απ' την πρόβα σε παίρνω. Η σκηνή με το δολοφόνο που ξαναγυρίζει στον τόπο του εγκλήματος πέτυχε απόλυτα. Ναι, και το τηλεφώνημα στα γραφεία της εφημερίδος πιστικότατο. Τελικά καλά έκανα που παρέμεινα στο θέατρο. Σήμερα όλη η πόλη ψάχνεται και όλοι οι σχετικοί τρώγονται με τις ενοχές τους. Φαντάζομαι πως η Παμβωτινή εκεί πέρα δεν θα κοιμήθηκαν καλά χθες το βράδυ. Να, πες μου, εσύ τι έκανες με τη σταματία Τζάλα? Τίποτα ακόμα. Απόψη αύριο ξεκαθαρίζει η κατάσταση και αρχίζει η δράση. Θα σε ενημερώσω. Θες να μιλήσεις την Αλεξάνδρα? Όχι. Ναι! Ναι, έρχομαι, παιδιά. Λοιπόν, όχι, θα την πάρω εγώ αργά το βράδυ. Εντάξει, για χαρά. Γεια σου. Τα υπολείμματα της παράδοσης, σπίτια, γέφυρες, καλτερίμια. Και χθες φτάσαμε στα Γιάννενα, όπου είναι και ο πρώτος μας σταθμός. Και ανάμεσα στα λίγα παραδοσιακά σπίτια που έχουν μείνει όρθια, μας κίνησε το ενδιαφέρον το δικό σας. Βέβαια, στην αρχή μας φάνηκε έρημο και κατοίκημα. Αλλά περνώντας τη νύχτα, είδα φως και χάρηκα πολύ που ένα τόσο όμορφο σπίτι έχει μέχρι και σήμερα ζωή.